Επικράτησε το αδιαχώρητο. Φίλα με ξανά, βάλε στα χείλη μου φωτιά. Έλα και κάνε την καρδιά μου να χτυπά. Όλοι ήθελαν να δουν από κοντά την Ελένη, να φωτογραφηθούν μαζί της, να την αγγίξουν, να την φιλήσουν, να της μιλήσουν. Εκείνη χαλαρή, γλυκιά και ευδιάθετη ανταποκρίθηκε στην αγάπη του κόσμου. Όλα, όλα τα θέλω εγώ, τα θέλω τώρα. Οι security δημιούργησαν μία ανθρώπινη ασπίδα για να μπορέσει η Ελένη να προχωρήσει. Όπως βλέπετε και στα πλάνα, αισθάνθηκε δυσφορία από τον πολύ κόσμο και τη ζέστη. Συνόδευε ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων Γιώργος Ντάβλας και ο προσωπικός της κομμωτής Βασίλης Μπουλούμπασης. Η Ελένη ήταν πανέμορφη μέσα στην απλότητά της. Επέλεξε να βάλει μαύρο παντελόνι, μαύρη γόβα και λευκή ζακέτα και είχε πολύ απαλό μακιγιάζ. Η Ελένη Μενεγάκη είναι πολλά χρόνια στην τηλεόραση και ξέρει από σκηνοθεσία. Δεν πάτε εσείς προς τα εκεί γωνία και να μείνω εγώ σε αυτήν τη γωνία. Ελάτε εσείς από εδώ για να μην κολλάτε όλοι μαζί. Να μπορώ κι εγώ να μην κοιτάω μόνο μονόγλωβο, να γυρίσω και από εδώ, να γυρίσω και από εδώ. Ζω μεγάλες στιγμές, έχω χάσει τα πάντα. Η Ελένη μίλησε στην εκπομπή μας ζωντανά και αφού πρώτα έδωσε τα χαιρετίσματά της και τα φιλιά της. Η Αλεξάνδρα Τσόλκα ρωτάει από το στούντιο γιατί είμαστε σε απευθεία σύνδεση. Και τα χαιρετίσματά μου και σε εκείνη και σε όλους τους υπόλοιπους. Δεν βλέπω τώρα σήμερα ποιοι είναι στην εκπομπή, αλλά αν είναι όσοι είναι πάντα, τα φιλιά μου, τους χαιρετισμούς μου. Τα φιλιά μου στην Ανά. Πώς είναι το κλίμα? Είναι πάρα πολύ λαμπερή φέτος. Θέλει να μας πει το μυστικό της. Πάντα είναι όμορφη, αλλά φέτος ρεσιτάλ ομορφιάς. Πάει την οθόνη να της πείτε. Μίλησε για την αγάπη που παίρνει από τον κόσμο. Φανταστικά. Αυτό έλεγα προηγουμένως. Λέω ότι τονωτική ένεση ενέργειας και αγάπης είναι αυτή. Κάτι που όλος ο κόσμος χρειάζεται και το θέλει. Εννοώ ο κόσμος που βρίσκεται στα μίντια. Ο κόσμος που ήρθε εδώ ήρθε να με δει από κοντά, να βγάλουμε φωτογραφίες, να δει πώς είμαι από κοντά, αν είμαι η ίδια, αν μιλώ με τον ίδιο τρόπο, αν φέρομαι με τον ίδιο τρόπο και, εν πάση περιπτώσει, να ρωτήσετε κάτι ίσως που να με αφορά άμεσα. Τρελαίνεται για τα κεφτεδάκια της μαμάς της. Κοιτάει πάντα τις τιμές όταν ψωνίζει και στο σπίτι της επικρατεί πανικός και ακαταστασία. Κοιτάξτε, το σπίτι μου, όσο και να προσπαθούμε να είναι περιποιημένο, δεν είναι. Είναι σαν βομβαρδισμένο. Δηλαδή, όποιος και να μπει μέσα, θα βρει σε οποιαδήποτε μέρη του σπιτιού πολλά πράγματα που δεν είναι η θέση τους. Δηλαδή, παιχνίδια παντού, μπάλες μπορεί να βρεις πάνω στον καναπέ, μπορεί να βρεις φαγητά, μπορεί να βρεις πιάτα, πιατουλάκια, πιατάκια μεγάλα, μικρά. Τα πάντα βρίσκεις. Βρίσκεις πραγματικά από την πρώτη πόρτα που μπαίνεις μέσα. Ό,τι δεν περιμένεις ότι θα βρεις. Δηλαδή, αν περιμένω το σπίτι μου είναι ένα σπίτι που όλα είναι στη θέση τους, θα έπρεπε να ζω μόνη μου ή το πολύ πολύ με έναν άνθρωπο ακόμα. Γι' αυτό και εγώ θα πηθώ, θα φτιαχτώ και θα βγω. Σινεμά στο ψυρί στο μετρό, θα γιορτάσω που έχω στη τσέπη ουρανό. Όταν πάνε να κάνετε εσείς κάποιες αγορές για το σπίτι σας και όχι μόνο, ναι, κοιτάτε την τιμή? Φυσικά και κοιτάζω την τιμή. Γιατί? Δεν θα έπρεπε. Εννοείται επειδή μπορώ να αγοράσω και κάτι αν είναι πιο ακριβό από το πολύ πιο οικονομικό. Φυσικά κοιτάζω την τιμή. Το σπίτι σας το διακοσμείτε μόνοι? Το σπίτι μου το διακοσμώ μόνη μου και έχω και βοήθεια από έναν πολύ καλό μου φίλο που είμαστε πάνω από 25 χρόνια μαζί και με βοηθάει και εκείνος, αλλά πάντα με διαφωνίες. Δηλαδή όχι με συμφωνίες, με συγκρούσεις πάντα. Διαφωνούμε, αλλά στο τέλος κάπως το βρίσκουμε. Κεφτεδάκια τρώω της μαμάς μου και τρελαίνομαι. Και αν η μαμά μου μάθει ότι τρώω και απαλού κεφτεδάκια και δείχνω την ίδια ικανοποίηση, θα μας κόψει το μαγείρεμα στο σπίτι. Ποιο είναι το αγαπημένο φαγητό που το κάνετε κάθε Κυριακή? Το κυριακάτικο τραπέζι υπάρχει? Εγώ δεν έχω το κάθε Κυριακή. Είμαι πολύ τυχερή που έχω τη μαμά μου στο σπίτι και έχουμε μάθει όλοι να τρώμε τις ωραίες τις νοστιμιές. Εγώ μαγειρεύω οποιαδήποτε στιγμή νιώθω ότι δεν είμαι και πολύ καλά. Θέλω να πω εκεί να μου φύγει λίγο το πρεσάρισμα που μπορεί να νιώθω ή να είμαι στεναχωρημένη. Και κυρίως όταν θέλω να κάτσω λίγο με τον άνθρωπό μου, οι δυο μας, να ανοίξουμε ένα κρασάκι, να πούμε στην κουζίνα να ψιλομαγειρέψω και να πούμε τα δικά μας.
Αυτό είναι η δικιά μου καθημερινότητα. Τώρα μιλάμε για το καλοκαίρι που είμαι ελεύθερη. Μπορεί να μαγειρεύω και κάθε μέρα, μπορεί να μαγειρεύω και δύο φορές την εβδομάδα. Μπορεί και μια εβδομάδα να περάσει και να μαγειρεύσω καθόλου. Δηλαδή, φαίνεται και ιδίω στην κουζίνα και μαγειρεύετε. Εσύ θέλεις να βγάλεις πονηριές. Λοιπόν, εγώ τι είπα.